Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε μια φανταστική λαδερή συνταγή που όλοι αγαπάτε. Φασολάκια κοκκινιστά. Και για να μην τα έχουμε ορφανά, σήμερα θα τα παντρέψουμε με λουκάνικο και θα σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε το πιο υπέροχο λαδερό φαγητό πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ οικονομικά. Απλά ακολουθήστε τις οδηγίες μου. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, να σας πω ότι σήμερα σας έχω μια έκπληξη. Γιατί δεν θα μαγειρέψω μόνος, θα μαγειρέψω με τη Βίκυ. Βίκυ. Νάτι! Πες γεια στον κόσμο. Γεια σας. Ναι, μιλάς εκεί πέρα, σε αυτόν εκεί. Τον βλέπεις? Γεια σου! Λοιπόν, Βίκυ, θα φτιάξουμε μια υπέροχη συνταγή σήμερα μαζί. Να πούμε ότι πήρες μέρος στο διαγωνισμό του Παραμπαστάτη, γι' αυτό βρίσκεσαι εδώ πέρα. Μαγειρεύουμε σήμερα μαζί, οπότε θα μαγειρέψουμε και θα φάμε στο τέλος και θα περάσουμε και όμορφα. Τέλεια. Πώς νιώθεις? Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, το πιο σημαντικό είναι να με βοηθήσεις πραγματικά σήμερα. Γι' αυτό το λόγο τα πάντα θα τα φτιάξουμε μαζί. Έχω δύο μαχαίρια και πάμε να φτιάξουμε τη συνταγή μας. Πρώτα απ' όλα να σου εξηγήσω λίγο τη φιλοσοφία της συνταγής. Η συνταγή μας είναι πολύ απλή. Ουσιαστικά θα κάνουμε τα κανονικά φασολάκια που κάνουμε τα κοκκινιστά. Θα βάλουμε και πατατούλα. Απλά θα βάλουμε μέσα και λουκάνικο. Το κόλπο εδώ πέρα με το λουκάνικο είναι να μην το προσθέσουμε μαζί με όλα τα φαγητά μέσα, γιατί όλα τα λάδια από το λουκάνικο θα πάνε μέσα στο φαγητό μας και θα βαρύνουν πολύ το φαγητό μας και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Γι' αυτό το λόγο έχω ένα τηγάνι και ένα κατσαρολάκι. Όπως καταλαβαίνεις, εδώ θα κάνουμε τα φασολάκια και εδώ πέρα θα κάνουμε το λουκάνικο. Στο τέλος, ό,τι μείνει από το λουκάνικο σε λάδι θα μείνει στο τηγάνι και απλά θα αφαιρέσουμε το λουκάνικο να το βάλουμε δίπλα στην κατσαρόλα. Πώς σου φαίνεται? Τέλειο. Με τι θες να ασχοληθείς, ποια από τις δύο κατσαρόλες και τηγάνι? Με αυτό. Α, θες την πολλή δουλειά. Ναι. Οπότε βάλε μπρος. Ξέρεις πώς? Δείξαμε. Εδώ. Και εσύ ξεκινάς με κρεμμύδι, σκόρδο. Δεν χρειάζεται να το ψιλοκόψεις και πάρα πολύ, όσο μπορείς. Ούτως άλλως θα λιώσουν. Αυτό το κόβουμε μετά λίγο πιο λεπτό εδώ. Λοιπόν, αυτό. Εδώ είμαστε. Τώρα συνεχίζουμε το κρεμμύδι. Όση ώρα κόβεις το κρεμμύδι, εγώ κόβω τα λουκάνικα. Οπότε πρέπει να ανάψω και εγώ το τηγάνι εδώ πέρα. Τέλεια. Με τι ασχολείσαι, Βίκυ? Δουλεύω σε ένα πολυοδοντίατρείο. Α, είσαι οδοντίατρος δηλαδή? Όχι. Είμαι πληροφορικάριος. Α. Άρα δεν ξέρεις να φτιάξεις τα δόντια μας, άμα χρειαστεί. Ξέρεις? Όχι. Αν κατάλαβα, σαν το κρεμμύδι που κόβεις θα είναι. Ναι. Ήταν πολύ καλή δουλίτσα. Λοιπόν, να σου πω ότι φυσιολογικά ένας άνθρωπος που δεν ασχολείται επαγγελματικά με τη μαγειρική, καλό είναι όλα αυτά τα στάδια που κάνω εμείς αλλά μινούτ να τα έχει έτοιμα από πριν. Δηλαδή, κάθε σου οργανώνεις την κουζίνα σου, κόβεις το κρεμμυδάκι σου, κόβεις τα λουκάνικα, κόβεις το σκόρδο και μετά ξεκινάς συνταγή. Γιατί άμα πας να τα κάνεις όλα λαμινούτ, είναι λογικό να μην σου βγει άμα δεν το έχεις πολύ με το μαχαίρι. Είναι λίγο μεγάλο αυτό. Ποιο? Το μαχαίρι. Θες πιο μικρό? Έλα. Στα μέτρα. Για να δούμε εδώ πέρα, θα κόψεις καλύτερα. Τώρα θα κόψεις πολύ γρήγορα. Και να κάνει 2-3 φορές έτσι στον αέρα και να έχει κοπεί το κρεμμύδι. Φαντάζεσαι. Λοιπόν, όση ώρα κόβεις εσύ το κρεμμύδι, εγώ έχω κόψει εδώ πέρα το λουκάνικο. Οπότε θα ρίξω μέσα στο τηγανάκι το λουκάνικο. Αφού πρώτα ρίξω ελάχιστο ελαιόλαδο, ίσα για να βοηθήσω να ψηθεί και να βγάλει τα αρώματά του και βέβαια να χάσει τα πολλά λιπαρά. Να σου πω ότι το λουκάνικο που θα πάρουμε εδώ πέρα θα είναι το πιο γευστικό λουκάνικο που υπάρχει. Γιατί άμα πάρουμε ένα άγευστο λουκάνικο, στο τέλος δεν θα κερδίσουμε τίποτα στο φαγητό μας. Επίσης το λουκάνικο είναι ένα θησαυρό για την κουζίνα μας. Γιατί είναι πάρα πολύ οικονομικό και έχει πάρα πολύ γεύση και άμα το χρησιμοποιήσουμε σωστά παίρνουμε έξτρα πρωτεΐνη στο φαγητό μας που θέλουμε. Τώρα, η κατσαρόλα σου εκεί πέρα έχει πάρει φωτιά, γιατί έχει αργήσει πολύ να κόψει το κρεμμύδι σου. Οπότε πάμε μαζί. Θα βγάλουμε λίγο από τη φωτιά γιατί έχει κάψει πολύ, το βλέπεις. Θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο. Και όταν λέω λίγο, το εννοώ. Δηλαδή μια κουταλιά της σούπας. Θα ρίξουμε στο τέλος το ελαιόλαδο φρέσκο. Οπότε δεν χρειάζεται να φορτώσουμε το φαγητό μας με λάδια. Και ρίξε μέσα κρεμμύδι και σκόρδο. Λαλαλαλα. Έρχομαι. Ένα. Ρίξε το υπόλοιπο. Τέλεια. Άρα πάμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Θα αφήσω εδώ πέρα την πετσιτούλα σε περίπτωση που θες να πιάσεις την έξι πετσέτα για να μην καίγεσαι. Εντάξει. Και θέλω να ανακατεύεις τα λουκάνικα να γίνουν τραγανά και συγχρόνως να ανακατεύεις και το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο. Τώρα, όση ώρα η Βίκυ ετοιμάζει εκεί πέρα το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο, εγώ έχω τρεις πατατούλες καθαρισμένες. Πρέπει να βάλουμε περισσότερο υδατάνθρακα στο φαγητό μας. Οπότε θέλουμε να έχουμε πατατούλα. Μας αρέσει πατατούλα. Κόψε τις τρεις πατάτες στη μέση. Εδώ. Και όπως τις κόψεις στη μέση, κόψε τις σε μικρά κομματάκια.
Θα βράσουμε το φαγητό μας περίπου 40 λεπτά, οπότε δεν κόβουμε πολύ μεγάλες πατάτες για να μπορέσουν να μαλακώσουν. Το πιάνεις αυτό, Βικέ. Μπράβο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Δεν είναι λαδερό. Πίτσες, στρος. Σουβλάκια. Ναι, πιο πολύ. Κάνεις στο σπίτι πίτσες και σουβλάκια? Πίτσα κάνω πολύ ωραία και με χειροποίητο. Συνταγή μου ή αλλού? Συνταγή μου. Α, αυτή είσαι. Μας νίκησε η Βίκη. Λοιπόν, τώρα, κοίτα εδώ. Βλέπεις όλα αυτά τα λιπαρά που βγαίνουν από το λουκάνικο? Είναι αυτά που τελικά δεν θέλουμε στο φαγητό μας. Δηλαδή, το λουκάνικο είναι φανταστικό σαν υλικό, αλλά το λάθος που συνήθως όλοι κάνουν είναι ότι αυτά τα δύο τα μαγειρεύουν μαζί. Άμα μαγειρεύεις το λουκάνικο μαζί με το κρεμμύδι και το σκόρδο, επειδή δεν θα μπορέσω μετά να βγάλω τα λιπαρά που θα βγάλει, γιατί έχει αρκετά λιπαρά το λουκάνικο, που συνήθως το λουκάνικο το κερδίζουμε γιατί τα ψήνουμε στη σχάρα. Οπότε τα πανίσια λιπαρά τι κάνουν, φεύγουν. Ενώ εδώ πέρα δεν μπορούν να πάνε πουθενά και αναγκαστικά μένουν μέσα στο φαγητό μας. Τα λιπαρά δεν εξαφανίζονται, δεν εξατμίζονται και στο τέλος πάνε στο στομάχι μας. Και εκεί πέρα που έχουμε ένα πάρα πολύ υγιεινό και θρεπτικό φαγητό, τα φασολάκια μας, τα κάνουμε ανθυγιεινά με πολύ απλή κίνηση, χρησιμοποιώντας το ίδιο κατσαρολάκι και το ίδιο τηγάνι. Τώρα, συνεχίζουμε εδώ πέρα να τα κάνουμε τραγανά. Και πώς τα βλέπεις, όλα καλά? Μια χαρά πάνε. Αλλά το λουκάνικο είναι γεύση ασυναγώνιστη. Τώρα, τι είναι αυτό? Κόριανδρος. Έλα ρε Αλίτη, μπράβο. Κόριανδρος. Θα ρίξουμε λίγο κόριανδρο σε σπόρους μέσα. Ο κόριανδρος καθώς σοτάρεται, να ξέρεις ότι σπάει, βγάζει υπέροχα αρώματα και μαζί είναι ένα κρούτσου-κρούτσου στο φαγητό καθώς ψήνεται το φαγητό μας. Μας αρέσει αυτό το κρούτσου. Για γεύση. Και για αίσθηση βέβαια. Άλλη γεύση έχει ο αποξηραμένος κόριανδρος, αυτός ο σπόρος, και άλλη γεύση έχει ο φρέσκος κόριανδρος. Καμία σχέση τώρα με το άλλο. Κατάλαβες? Λοιπόν, τι ήθελα, θυμαράκι ήθελα. Οπότε, πάω εδώ λίγο θυμάρι. Και κοίτα εδώ τι υπέροχο φαγητό αρχίσαμε να κάνουμε. Πες μου, δεν είναι φανταστικό? Λοιπόν, τώρα, κοίταξε τι θα κάνω. Έτσι όπως είναι, θα πάρω το λουκάνικο και θα το μεταφέρω από εδώ εδώ, αφήνοντας όλα αυτά τα κακά λιπαρά που έχουν μείνει από το λουκάνικο πίσω στο τηγάνι. Μας αρέσει αυτό? Μας αρέσει πολύ. Γιατί κοίταξε εδώ, όλο αυτό το χρώμα που πιάνει γύρω γύρω, το λουκάνικο, το κρεμμύδι, το σκόρδο και όλα αυτά τα υπέροχα λαχανικά που έχουμε βάλει, ξέρεις τι είναι όλα αυτά αυτό το χρώμα? Αυτό το υπέροχο χρώμα είναι γεύση. Έτσι μεταφράζεται. Και όλα αυτά τα λιπαρά που έχουμε μείνει στο τηγάνι είναι λιπαρά που δεν μας αρέσουν. Πάνε πίσω, γεια σας. Και ήδη κερδίσαμε τις μισές θερμίδες στο φαγητό μας. Κερδίσαμε μονοακόρεστα λιπαρά που δεν τα θέλουμε με τίποτα. Και κερδίσαμε σε γεύση γιατί βάλαμε το λουκάνικο. Και τώρα το λουκάνικο έχει μέσα πάρα πολλά μπαχαρικά, πάρα πολύ γεύση. Και όλη αυτή η γεύση θα πάει μέσα στο φαγητό μας. Θα διοχετευτεί πραγματικά μέσα στη σάλτσα μας. Πάμε υπέροχα. Λοιπόν, τώρα. Ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να ολοκληρώνουμε το φαγητό μας. Οπότε ήρθε η ώρα για το πελτέ ντομάτας. Πελτέ ντομάτας, ξέρεις γιατί βάζουμε? Τώρα γιατί το βάζουμε? Ναι. Για να καεί λίγο. Μπράβο. Και να ξεπικρίσει. Ο πελτές ντομάτας είναι κλεισμένο σε ένα τενεκεδάκι και ουσιαστικά χάνει γεύση και πικρίζει καθώς περνάει ο καιρός. Με αυτόν τον τρόπο το ζωντανεύουμε και επίσης ο πελτές ντομάτας, επειδή είναι συμπυκνωμένη ντομάτα, έχει την ιδιότητα καθώς θα βάλουμε μετά υγρασία να δώσει σώμα στη σάλτσα μας. Μην σε φοβίζει αυτό κάτω, μας αρέσει που πιάνει. Τώρα, ήρθε η ώρα να σβήσουμε το φαγητό μας με λίγο κρασάκι, ανακάτεψε. Άμα καίγεσαι, η πατσέτα είναι εδώ. Έλα. Okay. Μπράβο, ανακάτεψε. Τέλεια. Και μόλις εξατμιστεί τελείως το κρασάκι μας, ήρθε η ώρα σχεδόν να τελειώσουμε το φαγητό μας. Θα προσθέσουμε μέσα το νεράκι. Οχ. Θα προσθέσουμε μέσα την ντομάτα. Οχ. Θα προσθέσουμε μέσα ένα ζωμό κοτόπουλο. Οχ. Τώρα, αλάτι και πιπέρι. Το λουκάνικο μας έχει αλάτι, ο ζωμός έχει αλάτι, οπότε δεν το παρακάνουμε. Ρίχνουμε ελάχιστο. Αυτό είναι αρκετό. Και βέβαια θέλουμε πιπέρι. Αν το λουκάνικό μας δεν είναι πικάντικο. Αν είναι πολύ πικάντικο το λουκάνικο, δεν βάζουμε πιπέρι. Είναι πικάντικο, αλλά μας αρέσει λίγο το περισσότερο πικάντικο. Μπορείς να βάλεις. Είναι σεξι. Είναι σεξι. Μπορείς να βάλεις ακόμα και μπούκοβο. Και πάμε να προσθέσουμε το τελευταίο μας υλικό, τα φασολάκια. Εδώ να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ φασολάκια πλατιά μπαρμπαστάτης. Έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και είναι πηγή βιταμίνη C. Δεν χρειάζονται καθάρισμα και πλύσιμο και μαγειρεύονται εύκολα απευθείας από την κατάψυξη. Λοιπόν, δεν χρειαζόμαστε όλη τη συσκευασία, χρειαζόμαστε τη μισή περίπου. Εδώ. Οπότε, ανοίγουμε τη συσκευασία και ένα φαγητό πραγματικά θα λατρέψετε.
Ό,τι περισσέψει το βάζετε πίσω στην κατάψυξη, το κλείνετε καλά και το ξαναχρησιμοποιείτε. Ρίχνουμε τη μισή συσκευασία. Εδώ. Τέλεια. Και αγαπημένη μου Βίκη, το δύσκολο κομμάτι μόλις πέρασε. Κάνε ένα καλό ανακάτεμα, ανακατεύεις. Βασικά δεν χρειάζεται, γιατί ο ατμός θα μαλακώσει τα φασολάκια, θα πέσουν, θα ανακατευτούν όλα τα υπόλοιπα και δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Λοιπόν, φτάνει τόσο. Κλείσε. Κράτη κουτάλα στο χέρι. Καπακώνουμε. Χαμηλώνουμε τη φωτιά στη μέση και λιγότερο από μέση, ίσα-ίσα να σιγοβράζει και περιμένουμε 40 λεπτά. Σε 40 λεπτά θα γυρίσουμε, θα βάλουμε λίγα μυρωδικά, λίγο δυόσμο που μου αρέσει και λίγο άνηθο και θα σερβίρουμε. Όση ώρα περιμένουμε, πάμε να πιούμε καφέ. Φέρτε αυτό από εκείνη η πόρτα. Περάστε. Πήραμε. Βίκυ μου, πώς ήταν ο καφές? Τέλειος. Σου άρεσε? Πολύ. Διπλό εσπρέσο πίνει, να το ξέρετε. Όποιος θέλει να βγει έξω με τη Βίκυ, αυτό είναι η επιλογή της. Μπορείτε να πάρετε όλοι και να τις κεράσετε. Δεν ρώτησα αν είσαι ελεύθερη, αλλά δεν τα λέμε αυτά. Είναι σοβαρή επιχείρηση εδώ πέρα, δεν τα κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε δυόσμο και άνηθο. Και θέλω να ανοίξει την κατσαρόλα να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Πώς το βλέπεις? Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, το σημαντικό εδώ πέρα είναι ότι τα φασολάκια μας είναι τόσο φρέσκα όσο ακριβώς τη στιγμή που κόπηκαν. Γιατί τα χρησιμοποιήσαμε κατευθείαν από την κατάψυξη. Ο μπαρμπαστάτης έχει κάνει την καλύτερη δουλειά και δεν χρειάζεται ούτε να βρίσκουμε φασολάκια, ούτε να τα καθαρίζουμε, ούτε να δυσκολευόμαστε. Απλά τα ρίχνουμε στην κατσαρόλα και έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τώρα, μου αρέσει πάρα πολύ η φρεσκάδα στο τέλος, από άνθο και δυόσμο. Υπάρχει και κόσμος που ρίχνει λίγο λεμόνι μέσα. Τι άλλο μπορούμε να βάλουμε? Αυτό που είπες πριν για τον κόριανδρο ταιριάζει πάρα πολύ. Αλλά ο κόριανδρος πάντα θέλει την οξύτητά του. Δηλαδή πρέπει να βάλεις ή λεμόνι ή lime για να ισορροπήσει λίγο περισσότερο. Από εκεί και πέρα, τα μυρωδικά που μπορούμε να ρίξουμε στο τέλος είναι βασιλικός, δυόσμος, άνηθος και εστραγγόν. Τα μυρωδικά που μπορούμε να ρίξουμε στην αρχή, το εστραγγόν πάει καταπληκτικά με τα φασολάκια, είναι δενδρολίβανο, θυμάρι και φασκόμηλο. Αυτά τα μυρωδικά τα ρίχνουμε πάντα στην αρχή γιατί δίνουν γεύση καθώς ψήνουν το φαγητό και δεν χαλάει η γεύση τους. Αλλά τα υπόλοιπα μυρωδικά που σου είπα, δυόσμος, άνηθος και βασιλικός, τα ρίχνουμε πάντα στο τέλος γιατί αν τα ρίξουμε στην αρχή, τι γίνεται? Φεύγει η γεύση. Οπότε πάντα μα πάντα πρέπει να τα ρίχνουμε στο τέλος. Και τώρα, κάνεις ένα τελικό ανακάτεμα. Και έχω φέρει δύο πιατάκια, ένα για εμένα, ένα για εσένα. Έχω φέρει λίγο ψωμάκι, φρυγανισμένο. Και θα μας σερβίρεις να φάμε. Εγώ θα προσθέσω ελαιόλαδο και λίγο ρίγανη στη φέτα μας. Να σας πω ότι άμα οι ντομάτες σας δεν είναι πολύ έτσι γεμάτες σε γεύση, μπορείτε να προσθέσετε λίγο ζαχαρίτσα μέσα στο φαγητό. Αλλά άμα οι ντομάτες σας είναι ωραίες και καλές, τότε δεν χρειάζεται να προσθέσετε καθόλου ζάχαρη. Εγώ δεν έβαλα, εσείς μπορείτε να βάλετε άμα θέλετε. Από εκεί κατευθείαν, ναι. Κάτσε να σβήσουμε ντομάτι. Ωραία. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο που έχει γίνει. Τι γίνεται, θα φάμε. Και φτάνει μωρέ, πόσο θα βάλεις? Και λίγα λουκανικάκια. Αυτό είναι για σένα ή για μένα? Για μένα. Ωραία. Βάλε και για εμένα. Το υπόλοιπο. Ναι. Μπορώ να βάλω και δύο φουντίτσες δυόσμο εδώ πέρα γιατί μου αρέσουν. Ένα, δύο. Ένα εδώ. Οχ. Και ένα εδώ. Οχ. Το λέρωσες λίγο, ε. Δεν πειράζει. Ευχαριστούμε. Και κοίταξε να δεις τι θα κάνουμε στο τέλος. Θυμάσαι πόσο λαδάκι βάλαμε στη συνταγή μας? Τίποτα. Μια κουταλίτσα. Ελάχιστο. Πρέπει να βάλουμε φρέσκο ελαιόλαδο στο τέλος για να μας δώσει αυτό το υπέροχο άρωμα, την υπέροχη γεύση και βέβαια τα θρεπτικά συστατικά που έχει το ελαιόλαδο. Δεν έχουμε λιπαρά μέσα στο φαγητό μας, τα λιπαρά είναι ελάχιστα. Το λουκάνικο το σουτάραμε, έφυγε όλο το κακό λιπαρό που είχε πάνω του. Οπότε θέλουμε να βάλουμε καλά λιπαρά στο τέλος. Λίγο φρέσκο πιπεράκι. Και νομίζω εντάξει, θα είναι αδικία να πάρεις εσύ αυτό και εγώ αυτό. Οπότε θα σου δώσω τη μικρή μερίδα εσένα. Αυτό είναι για σένα, αυτό είναι για μένα. Και εδώ πέρα να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που μας παρακολούθησε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μία φορά. Μην ξεχάσετε να κάνετε τη συνταγή, να μας κάνετε σχόλια, να βγάλετε φωτογραφίες, να ανεβάσετε στα social media. Έξτρα ευχαριστώ στον Παρβαστάθη για αυτή την υπέροχη τιμή που μου έδωσε σήμερα να μαγειρέψω με τη φίλη μου τη Βίκυ. Πες και εσύ κάτι. Ευχαριστούμε τον Παρβαστάθη. Ωραία. Τι άλλο θες να πεις? Ότι είναι τέλειο, ναι. Και δεν το έχω ξανακάνει, έτσι θα το δοκιμάσω. Θα κάτσε το δοκιμάσω μαζί, έτσι κλείνουμε. Δοκιμάζουμε και λέμε και το κλείνουμε έτσι το βίντεο. Λοιπόν, καλή μας όρεξη και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για δοκίμασέ να μου πεις. Έλα πες. Τέλειο. Εντάξει, τέλειο και φετούλα αυτό. Θέλει και ψωμάκι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να κάνετε τη συνταγή οπωσδήποτε. Γεια σας.